Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Χρήστος Γκόγκας, ειδικός αγορητής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, στην ομιλία του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Κύρωση της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για ένα σύστημα αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς τις ευρωπαϊκές αγορές», τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία που αφορά στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Eastmed με οικονομικά και αναπτυξιακά ωφέλη που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και αποτελεί εγγύηση σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι είναι ένα μεγάλο ενεργειακό έργο, κυρίως όμως είναι ένα έργο ύψιστης γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας, που πρέπει να ενισχύεται με την αποφασιστικότητα από τη δική μας πλευρά απέναντι σε κάθε απόπειρα σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και της άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και θα ήθελα με την ευκαιρία της συζήτησης να επαναλάβω και να τονίσω τον καθοριστικό ρόλο της παράταξής μας που οραματίστηκε, σχεδίασε και προώθησε το μεγάλο αυτό ενεργειακό έργο της εποχής μας από το 2010-2011. Αποτελεί κορυφαία πατριωτική επιλογή και είναι έργο ΠΑΣΟΚ. Με την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις στις επαφές με την κυβέρνηση του Ισραήλ το 2010 για την προοπτική κατασκευή του Eastmed. Με το όραμα μιας ισχυρής Ελλάδας που πρωταγωνιστεί και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Ένα έργο που αποτρέπει συγκρούσεις και φέρει ανάπτυξη. Η οργάνωση της προσπάθειας για την υλοποίηση και διεκπεραίωση αυτού του σχεδίου προχώρησε από την τότε κυβέρνηση με τον Υπουργό Γιάννη Μανιάτη το 2011 με στόχο το μεγαλύτερο ίσως ενεργειακό έργο της Μεσογείου και την προοπτική ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής. Ο Γιάννης Μανιάτης ήταν αρμόδιος υπουργός και το 2013-2014 στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας και από την τότε κυβέρνηση. Ενώ θα πρέπει με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης να αναγνωρίσουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΔΕΠΑ σε αυτό το εγχείρημα. Το έργο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δρομολογήθηκε παράλληλα με μια σειρά επιλογών και άλλων ενεργειακών έργων, όπως η αγωγή TAP και IGB, που εντάχθηκαν στις στρατηγικές επενδύσεις και στη συνέχεια στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος PCI της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αφετηρία του έργου που συζητάμε βρίσκεται στο 2010-2011, ούτε στο 2013, ούτε στο 2015. Μαζί με τις άλλες σημαντικές επιλογές στον τομέα της ενέργειας. Ένα πρωτοποριακό έργο για την εποχή του, σε μια δύσκολη συγκυρία, με όλους απέναντι στην αρχή, σε αυτή τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική επιλογή, ένα έργο άσκησης κυριαρχικού δικαιώματος. Ακούστηκαν πολλά αυτές τις μέρες στην αίθουσα. Δεν μειώνουμε καμιά συμβολή από οποιονδήποτε στη συνέχεια. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση υπονόμευσε και πολέμησε τα έργα αυτά. Μιλούσε για άσκοπες σπατάλες δημοσίου χρήματος. Δεν ψήφισε ούτε τον ΤΑΠ, ούτε κανένα μεγάλο ενεργειακό έργο. Είναι υποκρισία να λέγεται ότι στήριξε και ότι όλα ξεκίνησαν το 2015. Το 2015 ξεκίνησε η αλλαγή της δικής του στάσης και έφτασε στη Συμφωνία του 2017. Και σήμερα έχουμε τις καινούργιες αντιφάσεις του. Ψηφίζει τη Συμφωνία, δεν ψηφίζει την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Τι θα μεταφέρει ο αγωγός, μόνο το φυσικό αέριο των άλλων? Αναφέρθηκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλα τα παραπάνω για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και μόνο. Το ότι σήμερα συμφωνούμε, οι πολύ περισσότεροι, έχοντας μια ευρύτερη συνένεση σε αυτό το πραγματικά τεράστιας γεωστρατηγικής αλλά και οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας έργο, είναι πολύ θετικό. Γιατί απέναντι στις σημερινές κλιμακούμενες προκλητικότητες, τις ενέργειες και τις απειλές της Τουρκίας, η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας και ο Eastmed είναι σημαντικό γεωπολιτικό όπλο που πρέπει να ενισχύεται με την αποφασιστικότητα της δικής μας πλευράς απέναντι σε κάθε απόπειρα σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και της άσκησης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Επιπλέον, ανέφερε ότι το έργο απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση. Είναι επίσης ένα έργο που μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, αλλά και το ρόλο της Τουρκίας ως προνομιακής χώρας διέλευσης όλων των αγωγών. Τα μέχρι σήμερα βήματα στηρίχθηκαν στο σχέδιο και στον οραματισμό του 2010-2011. Σήμερα πρέπει να δούμε το καινούργιο όραμα,
πρέπει η κυβέρνηση να δώσει ένα νέο όραμα για τη συνέχεια αυτού του σχεδίου. Εμείς στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή του και οι όποιες αναφορές μας σε ζητήματα σχετικά με τις δυσκολίες του έργου, τεχνικές, οικονομικές ή άλλες φύσεις, αφορά στο ενδιαφέρον μας για την πρόοδο του έργου. Γι' αυτό ζητήσαμε ενημέρωση από τον κύριο Υπουργό και πράγματι έδωσε ορισμένα στοιχεία όσον αφορά στις εξελίξεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση της μελέτης, τις αδειοδοτήσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες για τις μελέτες και κάποια πρώτα τεχνικά στοιχεία. Ο αγωγός που συζητάμε θα μπορεί να μεταφέρει το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και κοιτάσματα που υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως η Αίγυπτος ή νέα που αναμένεται να εξορυχθούν στην Κύπρο, στο Ισραήλ, αλλά και στη χώρα μας. Από τη φύση του είναι έργο δύσκολο και πολύπλοκο. Απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση. Υπολογίζεται, ακούστηκε 6 δις από τον συνάδελφο της πλειοψηφίας. Υπάρχουν και εκτιμήσεις και για παραπάνω. Το ακριβές ποσό θα προκύψει φυσικά από τις μελέτες, από τις οριστικές μελέτες, και η οικονομική εκμετάλλευσή του προφανώς εξαρτάται και από την ποσότητα που θα μεταφέρει και οπωσδήποτε από την αγορά που θα μπορεί να το διαθέσει. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να καλύψει. Αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Είναι ένα έργο που σε κάθε περίπτωση μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, γι' αυτό και χρηματοδοτείται, αλλά και το ρόλο της Τουρκίας ως προνομιακής χώρας διέλευσης όλων των αγωγών. Ο σχεδιασμός έγινε πράγματι σε μια εποχή με άλλα διεθνή δεδομένα. Η προμελέτη είχε δείξει ότι ο στόχος είναι τεχνικά εφικτός, οικονομικά βιώσιμος και εμπορικά ανταγωνιστικός, γι' αυτό και εντάχθηκε στον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος, στο PCI, και υπάρχει η χρηματοδότηση, όπως είπα και πριν, για τη μελέτη του έργου. Και βέβαια στηρίζεται και από άλλους παράγοντες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή δεδομένων λόγω της παγκόσμιας συγκυρίας. Πρόσφατα η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ίσως μια επιπλέον δυσκολία συνιστά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι αποφάσεις πως το αέριο, το φυσικό αέριο, θα είναι καύσιμο μετάβασης για την επόμενη δεκαετία. Ο κύριος Γκόγκας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μη υπογραφή μέχρι σήμερα της συμφωνίας από την Ιταλία, παρότι έστειλε θετική επιστολή, χωρίς όμως να είναι σαφής και συγκεκριμένη. Τόνισε επίσης την ανάγκη της χώρας μας να εκμεταλλευτεί τη διέλευση του αγωγού από περιοχές όπως η Ήπειρος, η Κρήτη, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, που είναι εκτός δικτύου αυτή τη στιγμή και μειονεκτούν στο κόστος ενέργειας. Τώρα, προχωρώ στα υπόλοιπα θέματα των παρατηρήσεών μας. Η τετραμερή συμφωνία υπογράφηκε από 3 κράτη, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Η Ιταλία δεν υπέγραψε μέχρι τώρα. Υπόθηκε ότι μπορεί να υπογράψει όποτε αποφασίσει. Οι λόγοι όμως δεν έχουν διευκρινιστεί, παρότι απέστειλε θετική επιστολή, δεν είναι σαφής και συγκεκριμένη. Και αυτά έγιναν πριν την πανδημία του COVID-19. Ελπίζουμε βέβαια να είναι θετική η τελική κατάληξη, αν και δεν είναι γνωστές οι προθέσεις της Ιταλίας. Στο συνολικό έργο, είπαμε, η Ιταλία αποτελεί σημαντική παράμετρο, αφού ο EastMed θα συνδεθεί με τον αγωγό IGI Poseidon στο Φλωροβούνι της Πρωτείας για να φτάσει στην Ιταλία και από εκεί στα δίκτυα της Ευρώπης. Επίσης, αναφερθήκαμε στην καθυστερημένη κατάθεση προσκύρωσης της συμφωνίας, το όριο των 120 ημερών, ενώ δεν έχουμε ενημέρωση και δεν αναφέρθηκε από τον κύριο Υπουργό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντίστοιχη διαδικασία κύρωσης στις άλλες χώρες. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μας δώσετε και μια εκτίμηση για το μια δική σας εκτίμηση για το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπως και στοιχεία για τη χρηματοδότησή του, πέρα από τη χρηματοδότηση των μελετών που υπάρχει. Για τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία του έργου θα περιμένουμε φυσικά τις τελικές μελέτες, ακριβής πορεία, βάθος τοποθέτησης κλπ. Οπωσδήποτε όμως επαναλαμβάνουμε την προοπτική και την πρόβλεψη ο αγωγός EastMed να δώσει δυνατότητα παροχής, να δώσει φυσικό αέριο σε περιοχές που σήμερα είναι εκτός δικτύων και μειονεκτούν ως προς το κόστος ενέργειας για τις παραγωγικές τους δραστηριότητες ή την ιδιωτική κατανάλωση, πέρα από τις θετικότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Ο αγωγός θα περάσει από την Κρήτη,
Είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτεί η Κρήτη τη διέλευση του αγωγού, όπως και η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, αλλά και η Ήπειρος, που είναι εκτός δικτύου αυτή τη στιγμή.